Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Για άλλη μια εκπομπή πάλι μαζί. Σήμερα το θέμα μας θα είναι τα θρησκευτικά που διδάσκονται στην πρώτη και στη δευτέρα γυμνασίου. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας γνωστοί, θα τους υπενθυμίσω στο email μας radiopapaki@eoelas.org, 2313 το τηλέφωνο, 022 040, και στη σελίδα μας στο Facebook «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας». Είναι ένα θέμα που όλες αυτές τις μέρες που ασχολούμε με πληγώνει. Δεν είναι ένα ευχάριστο θέμα για μένα. Ειλικρινά λέω, φυσικά δεν πιάνω και ποτέ ευχάριστα θέματα, με την έννοια δεν θέλω να σφιάξω την διάθεση παρουσιάζοντας ότι όλα είναι καλά, γιατί και η Εκκλησία και η Πολιτεία και η οικογένεια πάσχουνε. Πάσχουνε και νοσούνε βαριά. Και δεν ξέρω εάν αυτή η κατάσταση μπορεί να αναστραφεί. Από αυτό το κανάλι, από αυτή την εκπομπή, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε καταθέσει τα όπλα, αγωνιζόμαστε, παλεύουμε, προσπαθούμε να ξυπνήσουμε συνειδήσεις, να ξυπνήσουμε σκέψεις, να βάλουμε προβληματισμούς και να περάσουμε, αν θέλετε, έτσι μία νότα αντίστασης και στους άλλους. Δεν θέλουμε να τα παρατήσουμε. Γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε ηλικία που είναι η ηλικία της αντίστασης και του πολέμου, αλλά πάλι δεν έχουμε και τη διάθεση, σε όποια ηλικία και αν βρισκόμαστε, να τα παρατήσουμε. Αυτή είναι η άποψή μας, αυτή θα στηρίζουμε, με αυτή θα πορευόμαστε. Και ούτως ή άλλως, την ξέρετε, αυτή η εκπομπή αυτό προσπαθεί να κάνει. Πιάσαμε στις προηγούμενες εκπομπές τα θρησκευτικά του Δημοτικού και ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με τα μάθημα των θρησκευτικών της πρώτης γυμνασίου. Δεν θα σας καθυστερήσω άλλο με περιττά λόγια. Θέλω να σας πάω κατευθείαν επί του θέματος και να δούμε μαζί, ένα-ένα ανασελίδα και αναθεματική ενότητα τα προβλήματα, τα άπειρα προβλήματα που έχουν αυτά τα βιβλία. Δεν είναι προβλήματα που έγιναν τυχαία ή από αυλεψία. Είναι προβλήματα που δημιουργούνται και έγιναν εσκεμμένα. Πολύ εσκεμμένα μάλιστα. Πριν ξεκινήσω το θέμα, να πω για την εικονογραφία. Οι εικόνες στο βιβλίο, το λιγότερο που μπορώ να τις χαρακτηρίσω, είναι άθλιες. Τώρα από και μετά δεν μπορώ να σας περάσω αυτή την εικόνα σε σας. Μόνο ήχο έχετε. Οπότε καλό είναι, όσοι είστε μπροστά σε έναν υπολογιστή, μπείτε και ρίξτε μια ματιά έτσι στην εικονογραφία των βιβλίων. Πάμε. Θεματική ενότητα πρώτη. Θρησκευτικά είπαμε πρώτης γυμνασίου. Μεγαλώνουμε και αλλάζουμε. Στη σελίδα 8, στην εισαγωγή, μιλάει για το ημερολόγιο που κρατούσε η Γερμανοεβραία Άννα Φρανκ στο Άμστερνταμ. Όσο καιρό κρυβόταν η οικογένειά της από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι θέλω να σας πω με αυτό? Ότι σε όλο βιβλίο προωθείται η ιδέα των Εβραίων ότι είναι ένας λαός ο οποίος αδικήθηκε, πληγώθηκε και γενικά θεωρούνται, ας το πω έτσι, ότι έχουν αδικηθεί. Αδικήθηκε μόνο ο εβραϊκός λαός. Ο ελληνικός δεν αδικήθηκε.
οι Αρμένοι δεν αδικήθηκαν. Ο όρος αδικήθηκαν είναι ήπιος, έτσι. Γενοκτονίες, σφαγές, εγκλήματα εναντίον των λαών έγιναν εναντίον πολλών λαών. Αυτά γιατί τα ξεχνάμε και πρέπει να εστιάσουμε μόνο στους Εβραίους. Εγώ δεν θέλω να μηδενίσω ότι οι Εβραίοι υπέστησαν αυτά που υπέστησαν, αλλά ίση μεταχείριση όλων των λαών. Πρέπει να λέμε όλες οι γενοκτονίες που συνέβησαν. Γιατί πρέπει να μιλάω συνέχεια για το ολοκαύτωμα, αλλά δεν πρέπει να μιλήσω καθόλου για την γενοκτονία των Ποντίων, των Αρμενίων, των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, του 22 κλπ. Κλπ. Μην τα πιάσω όλα, είναι γνωστά. Λοιπόν, άρα λοιπόν στην εισαγωγή κατευθείαν μας ξεκινάνε με μια ευαισθητοποίηση για τον εβραϊκό λαό. Στη σελίδα 14, φεύγουμε από τη σελίδα 8, πάμε στη σελίδα 14, έχει ένα πίνακα ζωγραφικής, όπου δείχνει τον Απόστολο Παύλο να συγγράφει τις επιστολές του. Αυτός ο πίνακα ζωγραφικής είναι του Valentin de Boulogne. Είναι του 1820. Καθόλου ορθόδοξος, αναγεννησιακός, καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Σε ορθόδοξη χώρα είμαστε. Δεν έχουμε απεικονίσεις του Αποστόλου Παύλου όταν συγγράφει τις επιστολές του. Και μάλιστα έχουμε και μια πάρα πολύ, έτσι αν θέλετε, χαρακτηριστική αγιογράφηση, όπου ο Απόστολος Παύλος συγγράφει τις επιστολές του και ο Άγιος και έχει συνομιλία με το Θεό. Είναι ορισμένες αγιογραφίες πάρα πολύ ωραίες. Γι' αυτό σας είπα, όλες οι φωτογραφίες, όλες οι αγιογραφίες μέσα, όλες είναι απαράδεκτες. Πάμε σελίδα 22. Μιλάνε για τον Μέγα Θεοδόσιο και τον Ιουστινιανό. Είμαστε θρησκευτικά πρώτης γυμνασίου, όπου παρουσιάζουν τον Μέγα Θεοδόσιο και τον Ιουστινιανό ότι ήταν εναντίον των εθνικών. Είναι μια μονομερής παρουσίαση και των δύο ανδρών και των δύο αυτοκρατόρων, πολύ μονομερής παρουσίαση. Παραδείγματος χάρη, συκοφαντεί το Μέγας Θεοδόσιος ότι έκλεισε την Ακαδημία του Πλάτωνος. Όταν την έκλεισε την Ακαδημία του Πλάτωνος, ο Μέγας Θεοδόσιος είχε ένα μαθητή. Ένα μαθητή. Και τίθεται ένα ερώτημα. Ποιος από τους σημερινούς δημοκράτες, από τους σημερινούς δημοκράτες προοδευτικούς, θα διατηρούσε σχολείο για έναν μαθητή. Αυτά. Έτσι. Γιατί πολλές φορές νομίζουν ότι μια ενέργεια ενός ανθρώπου έχει θρησκευτικά κριτήρια. Το ότι μπορεί να έχει και οικονομικά κριτήρια δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Τώρα, στην εργασία, στην αντίστοιχη εργασία, αφού παρουσιάζουν τέλος πάντων, σας είπα, τον Μέγα Θεοδόσιο και τον Ιουστινιανό, οι οποίοι είναι εναντίον των εθνικών, στην εργασία που βάζουν στα παιδιά, βάζουν μια ομάδα παιδιών να παίξουν τους εθνικούς, δηλαδή τους ειδωλολάτρες, και μια άλλη ομάδα παιδιών να κάνουν τους χριστιανούς και να συζητήσουν για την ανακήρυξη του χριστιανισμού ως επίσημη θρησκεία. Αν πρέπει να γίνει, αν δεν πρέπει να γίνει. Δηλαδή βάζουν τα παιδιά στην ιδέα να υπερασπίσουν την ειδωλολατρία. Πάμε θεματική ενότητα 2. Βλέπετε, δεν έχω και πολύ διάθεση. Σήμερα είμαι λίγο και στις προηγούμενες εκπομπές. Γιατί όλα αυτά είναι κάτι που με πληγώνουν. Όλα αυτά είναι κάτι που με στεναχωρούν, κάτι που με θλίβουν. Δεν ξέρω πώς έφτασε η πατρίδα μας σε αυτό το χάλι. Σε αυτή την κατάντια. Δεν ξέρω. Ξέρω, αλλά δεν ήλπιζα ότι θα φτάναμε τόσο χαμηλά. Θεματική ενότητα 2. Συνάντηση του χριστιανισμού με τον ελληνισμό.
Σελίδα 19. Στην εργασία λέει, στη συνέχεια βάζει τα παιδιά, η εργασία τι λέει, στη συνέχεια συζητήστε για τα θετικά και τα τυχόν αρνητικά αυτής της πτυχής της παγκοσμιοποίησης. Θεωρεί τη συνάντηση χριστιανισμού και ελληνισμού παγκοσμιοποίηση. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει ο όρος παγκοσμιοποίηση. Εδώ δεν μιλάμε όμως για παγκοσμιοποίηση. Ο χριστιανισμός και ο ελληνισμός, μάλλον όταν ο χριστιανισμός εκφράστηκε με τον ελληνισμό, αυτός είναι ο σωστός όρος. Έτσι, γιατί ο χριστιανισμός είναι αυτός που είναι. Εκφράζεται. Εκφράστηκε με την ελληνική γλώσσα. Και επειδή είναι το εργαλείο, και είναι το κατάλληλο εργαλείο η ελληνική γλώσσα, ο χριστιανισμός εκφράστηκε με τον χριστιανικό, ο χριστιανισμός εκφράστηκε με τον ελληνικό λόγο. Τον φιλοσοφικό λόγο, αν θέλετε. Τον σκεπτιστικό λόγο. Αλλά με αυτόν εκφράστηκε. Δεν είναι όμως παγκοσμιοποίηση αυτό. Αυτό είναι οικουμενικότητα. Θα μου πείτε, γίνεται αντιληπτή αυτή η διαφορά? Για τους μοιημένους δεν γίνεται αντιληπτή η διαφορά. Οι λέξεις όμως έχουν τη δική τους βαρύτητα. Αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης, που έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε τα ονόματα. Τα παιδιά στην ιδέα της παγκοσμιοποίησης θεωρούν ένα πλανήτη ενωμένο και κοινό αχταρμά. Η οικουμενικότητα όμως είναι κάτι διαφορετικό. Η οικουμενικότητα σημαίνει ότι έχω ένα λόγο, έχω ένα μήνυμα, έχω ένα ευαγγέλιο που μπορεί να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο, χωρίς να τον βάλει στο blender, χωρίς να τον μιξάρει, χωρίς να καταργήσει την διαφορετικότητα των λαών και των εθνών, χωρίς να τους ομογενοποιήσει. Βλέπετε, ο οικουμενικός χριστιανισμός, όταν πήγε στους Σλάβους μέσω του Αγίου Κυρίλλου και του Αγίου Μεθοδίου, δεν θέλησε να τους αλλάξει γλώσσα, όπως κάνανε οι Λατίνοι, όπου πήγαιναν όσοι Ιεραπόστολοι. Τι έκανε? Έμαθαν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος στη Σλαβική και εκεί γράψαν τα κείμενά τους, τους δώσανε αλφάβητο που η γλώσσα ήταν χωρίς άγραφη, ήταν προφορική η γλώσσα των Σλάβων, και έτσι λοιπόν τους βοήθησαν να διατηρήσουν αυτό που έχουν, όχι να τους ανακατέψουν και να τους ομογενοποιήσουν. Η παγκοσμιοποίηση αυτό είναι, ανακάτεμα, ομογενοποίηση και όλοι να γίνουμε ένας αχταρμάς. Έτσι λοιπόν θέλει η συνεργασία αυτή να μιλήσουν για τα τυχόν, για τα θετικά και τα τυχόν αρνητικά. Βρίσκει θετικά στην παγκοσμιοποίηση, μπορεί να υπάρχουν και κάποια αρνητικά. Πάμε σελίδα 26. Είπαμε, είμαστε στη δεύτερη θεματική ενότητα, η συνάντηση του χριστιανισμού με τον ελληνισμό. Λέει σελίδα 26, χωρίς επισκόπους δεν μπορεί να υπάρξει ορθόδοξος λαός. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ορθόδοξος λαός χωρίς επισκόπους? Λίγες φορές επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι επίσκοποι συνελήφθησαν και δολοφονήθησαν. Ο ορθόδοξος λαός δεν υπήρχε από κάτω. Εξαφανίστηκε ο ορθόδοξος λαός. Αν, όπως σήμερα, οι της κρατούς εκκλησίας, οι επίσκοποι ερετίζουν, ερετικοί είναι φουλ, έπαψε να υπάρχει εκκλησία, έπαψε να υπάρχει πίμνιο. Στην εποχή, να θυμίσω, του Αγίου Μαξίμου, όταν όλοι οι επίσκοποι είχαν ασπαστεί το μονοθελητισμό, ο Άγιος Μάξιμος μαζί με τον μαθητή του είπε ότι είναι εκκλησία. Πού τα βρήκαν οι θεολόγοι που γράφουν τα βιβλία τους? Χωρίς επισκόπους δεν μπορεί να υπάρξει ορθόδοξος λαός.
αλλά και χωρίς ορθόδοξο λαό συνεχίζουν, δεν μπορεί να υπάρξει επίσκοπος. Γιατί? Να θυμίσω κάτι από την ιστορία της Εκκλησίας μας. Δεν συνελήφθη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και εξορίστηκε στα κόμμανα, μόνος ολομόναχος. Χωρίς το λαό του, χωρίς το πλήρωμά του, έπαψε να είναι επίσκοπος. Τι θεολογικά, θεολογούμενα θεολόγητα είναι αυτά που γράφουν οι θεολόγοι, θολολόγοι στο βιβλίο? Αναρωτιέμαι. Πάμε σελίδα 48, αντιθέσεις και βία. Όλα αυτά, εδώ μιλάει τώρα για την συνύπαρξη εθνικών και χριστιανών τα πρώτα χρόνια στο Βυζάντιο. Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι τα πράγματα, σας διαβάζω το κείμενο του βιβλίου, έτσι, όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι τα πράγματα κυλούσαν χωρίς προβλήματα. Και οι δύο πλευρές, χριστιανοί και εθνικοί, κατέφευγαν στη βία. Οι εθνικοί χειροδικούσαν, πρόσβαλαν και παρεμπόδισαν τις θρησκευτικές συνάξεις των αντιπάλων τους. Μα και οι χριστιανοί εχθρεύονταν τους εθνικούς και κατέστρεφαν τα ιερά τους, διότι εκείνη την εποχή το γκρέμισμα του ναού σήμαινε ήττα, εκθρόνηση, εκδίωξη ή κατάργηση του Θεού που λατρευόταν σε αυτόν. Συνειδητοποιήσατε τι γράφει? Δεν θέλω να το ξαναδιαβάσω. Να σας το πω εντάχει. Ότι οι εθνικοί χειροδικούσανε, τους πρόσβαλαν και κατά τον ίδιο τρόπο ανταπέδιδαν οι χριστιανοί. Και το βλέπει εκ μέρους των χριστιανών αυτοβία. Πρώτο-πρώτο δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Να θυμίσω πολλούς αιώνες οι χριστιανοί διώκονταν από τους ειδωλάτρες και ρίχνονταν βορρά στα θύρια. Σφαγιάζονταν, σταυρώνονταν, βασανίζονταν, εξευτελίζονταν και. Είναι ατελείωτος ο κατάλογος το τι υπέστησαν οι Ορθόδοξοι. Αλλά και όταν ακόμα απελευθερώθηκαν με το διάταγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το διάταγμα των Μεδιολάνων, και μπόρεσαν να βγουν από τις κατακόμβες, να βγουν από τα δάση που κρύβονταν και προσπαθούσαν να λατρέψουν τον Ιησού Χριστό, και πάλι οι εθνικοί τους εμπόδιζαν. Είναι κακό σε τελική ανάλυση να υπερασπιστείς τον εαυτό σου? Είναι κακό. Τόσα χρόνια δεν υπερασπίστηκαν τον εαυτό τους χριστιανοί. Αλλά αφού ο νόμος έδωνε το δικαίωμα αυτό να έχουν, ήταν κακό να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Πώς βάζεις στην ίδια ζυγαριά χριστιανούς και ειδωλολάτρες ότι είχαν κατέρωθεν μίση και πάθη? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Κανείς δεν αντιλέγει ότι εκ μέρους των χριστιανών συνέβησαν κάποιες ακρότητες. Ήταν ελάχιστες, ήταν μεμονωμένες και πάντοτε από το σώμα της Εκκλησίας καταδικασμένες. Να θυμίσω ότι απαγορεύονταν η καταστροφή ειδωλατρικών ναών με οικουμενική σύνοδο. Με σύνοδο, έτσι. Για να μην το ξεχνάνε αυτό κάποιοι. Επίσης, να θυμίσω μια έκφραση του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, θεωρεί καύχημα των χριστιανών ότι έσωσαν πολλά εθνικά βιβλία από τον αφανισμό. Βλέπετε, καύχημα των χριστιανών. Δεν χαίρεται για τις αντιπαλότητες, χαίρεται όμως ότι οι χριστιανοί βοήθησαν ώστε να μείνει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και να φτάσει σε εμάς. Πάμε θεματική ενότητα 3. Πώς ζουν οι χριστιανοί, είναι η επικεφαλίδα αυτής της θεματικής ενότητας. Η νέα ζωή στην Εκκλησία. Στη σελίδα 66 με 68 έχουν ένα απόσπασμα του Καζαντζάκη
από το έργο «Το Χριστός ξανασταυρώνεται». Έχουν αφηγήσεις, έχουν διαλόγους, έχουν ποίηματα, έχουν τραγούδια. Έτσι ζουν οι χριστιανοί, με καζαντζάκι. Θα μας τρελάνετε. Και τι δουλειά έχει ο βλάστημος Καζαντζάκης μέσα σε ένα ορθόδοξο βιβλίο? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί εγώ πρέπει να έχω κείμενο του Καζαντζάκη μέσα σε ένα ορθόδοξο βιβλίο? Αυτού του ανθρώπου μίλησε τόσο χυδαία για τον Χριστό. Τώρα κοιτάξτε ποιοι μιλούνε. Στην θεματική ενότητα είπαμε πώς ζουν οι χριστιανοί. Ποιοι μιλούνε για το ποιος ζουν, πώς ζουν οι χριστιανοί? Ένας άλλος που μιλάει. Βάζουν ένα τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά. Τώρα, λέει αυτό το τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά που τα μωρά του βγαίνουν, απόσπασμα από ένα τραγούδι, ποίημα του είναι, δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Δύο λέξεις θα σας πω, δεν θέλω να σας το πω όλα. Τα μωρά του βγαίνουν βόλτα με το διάβολο. Με πιάνει ζάλι να βλέπω μόνο να έρχεσαι απλά και να μου ξαναφεύγεις αύριο. Ποια μωρά βγαίνουνε βόλτα με το διάβολο? Τι είναι αυτά, ζώντας μέσα στην εκκλησία, ποίημα του Δελιβοριά, τα μωρά βγαίνουν βόλτα με το διάβολο? Βρε άνθρωποι, εσείς συγγραφείς που τα γράψατε, αλλά και εσείς γονείς που τα αποδέχεστε, κρίση δεν έχετε? Δεν έχετε να αντιληφθείτε τι πάνε να πασάρουν στα παιδιά μας? Ποια βιβλία, τι εγχειρίδια, τι σκέψεις? Αυτοί μιλούν τώρα για τη ζωή του χριστιανού μέσα στην εκκλησία. Ο Καζαντζάκης, ο Δελιβοριάς έχουν επίσης και ένα κείμενο του Αρχιεπισκόπου Τυράννου Αναστάσιου. Τον έχουν μια αγάπη σε όλα τα βιβλία των θρησκευτικών, τον Αναστάσιο του Γιαννουλάτου της Αλβανίας, τον έχουν περί πολλού. Όσοι γνωρίζουν και όσοι ξέρουν και πέντε πραγματάκια περί Αναστασίου, ξέρουν ότι είναι το δεξί χέρι του Βαρθολομαίου και ο μέγας οικουμενιστής και ισοπεδωτής. Προσέξτε, θα το δούμε. Τίποτα δεν σας λέω χωρίς στοιχεία. Μέσα από τα κείμενά του εγώ θα τα πω. Λοιπόν, και επίσης έχουν το εταίρου οικουμενιστή του Ζησιούλα. Ακόμα και οι οικουμενιστές, οι μεγάλοι οικουμενιστές μπροστά στο Ζησιούλα υστερούν. Και στη σελίδα 86 λοιπόν αυτοί οι καλοί κύριοι, και ο Αναστάσιος και ο Ζησιούλας, ο Ζησιούλας για τους μη γνωρίζοντας είναι Μητροπολίτης Περγάμου, Ιωάννης Ζησιούλας λέγεται, είναι στο περιβάλλον του Βαρθολομαίου, μιλούν για τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης. Τι είπατε? Δεν είναι Ορθόδοξος Άγιος, το ξέρω. Αυτοί όμως δεν το λένε. Τον παρουσιάζουν ως Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης. Και μετά έχουν ένα κείμενο του πρώην Πατριάρχη Δημητρίου στη σελίδα 87. Δεν χρειάζεται να διαβάσω το κείμενο, αλλά όλοι ξέραμε ποιος ήταν ο Δημήτριος. Επίσης, μεγάλος οικουμενιστής, όταν ο Βαρθολομαίος τον διαδέχτηκε, είπε εγώ θα συνεχίσω το ρόλο και το έργο του Δημητρίου. Και βλέπετε ποιο είναι η διαδοχή και το έργο του Δημητρίου εκφράζεται στο πρόσωπο του Βαρθολομαίου. Πάμε τώρα. Τέταρτη θεματική ενότητα. Επιγράφεται πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Έχουν ένα κείμενο μιας Βεατρίκης Σαμπατάκου. Δεν την ξέρω. Σε αυτό το κείμενο ουσιαστικά, όπως σας είπα, επιγράφεται πώς παίρνουν οι αποφάσεις. Έχει μία νηψιά
όπου αντιδρά στους γονείς της και η ανιψιά μιλάει στο θείο, δεν μιλάει στους γονείς. Πολλές φορές τα ανήψια ξέρουμε ότι μπορούν να μιλήσουν πιο ελεύθερα στους θείους. Αλλά εδώ παρουσιάζουν ότι καταπιέζεται το κορίτσι. Παρουσιάζουν τους γονείς σε μια έφηβη ότι ζει σε ένα αυταρχικό περιβάλλον, γιατί όλο μη και πρόσεχε είναι αυτό το περιβάλλον. Το απόφθεγμα δεν είναι τελικά ότι εντάξει, οι γονείς πολλές φορές γινόμαστε αυταρχικοί απέναντι στα παιδιά μας. Λέει η ανιψιά στο θείο, δεν είσαι σαν τον μπαμπά, είσαι καλύτερος δηλαδή. Αυτοί με έχουν ταράξει στις προστακτικές και στις απαγορεύσεις και καταλήγει το κείμενο. Εγώ δεν θέλω να μου λένε τι να κάνω. Αυτό, όταν το περνάς έτσι στα παιδιά και αυτά θα πούν αύριο και εγώ δεν θέλω να μου λένε τι να κάνω. Και με αυτόν τον τρόπο δόλια υποσκάπτουν τη γονεϊκή προστασία. Αντί να διορθώσουν, αν μπορούμε να πούμε, όπου υπάρχει μια τέτοια καταπιεστική συμπεριφορά γονεϊκή, όχι όμως να απορρίψουν την γονεϊκή προστασία πάνω στα παιδιά. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα λιγότερα. Θα πάμε τώρα, θα δείτε κι άλλα. Φυσικά δεν θα ξεχάσουν, πάμε σελίδα, φεύγουμε, πάμε σελίδα 107, είμαστε στο ίδιο, στην ίδια θεματική ενότητα, πώς παίρνονται αποφάσεις, πώς παίρνονται οι αποφάσεις, αναφέρουν για τις Οικουμενικές Συνόδους και μετά έχουν φωτογραφία από τη Σύνοδο της Κρήτης και την επιγράφουν Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη. Και φυσικά εκεί παρουσιάζουν ότι οι αποφάσεις πάρθηκαν με τη Σύνοδο της Κρήτης. Και από κάτω έχουν άποψη του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ότι δηλαδή παίρνονται και εκεί αποφάσεις στο Στρασβούργο, συγγνώμη, σωστές. Κατά πώς πάρθηκαν αποφάσεις στην Σύνοδο της Κρήτης. Άρα Στρασβούργο και Σύνοδο της Κρήτης πάνε να τα παρουσιάσουν ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό και εκεί παίρνονται σωστές αποφάσεις. Τώρα, πάμε θεματική ενότητα, μονοθεϊστικές θρησκείες, Ιουδαϊσμός, Ισλάμ κλπ. Κλπ. Έχει ένα τραγουδάκι. Έλα, όποιος κι αν είσαι περιπλανόμενος, ειδωλολάτρης, πυρολάτρης, έλα και ακόμη κι αν έσπασες χιλιάδες φορές τους όρκους σου. Έλα και πάλι έλα στο δικό μας καραβάνι. Δεν είναι καραβάνι της απόγνωσης. Αυτή είναι η επιγραφή που βρίσκεται στο μαυσολείο του Ρουμί στο Εικόνιο. Αυτό γιατί το βάλανε σε ένα ορθόδοξο βιβλίο. Όποιος κι αν είσαι, ειδωλολάτρης, πυρολάτρης, ανέσπασες χιλιάδες φορές τους όρκους σου, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κρατάς το λόγο σου, δεν κρατάς τους όρκους σου. Έλα μαζί μας. Ειλικρινά δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά δεν τα καταλαβαίνω. Και ο Χριστός είπε, εγώ ήρθα να καλέσω τους αμαρτωλούς, όχι να είναι μαζί μου, εις μετάνοιαν. Ενώ βλέπετε αυτές τις θρησκείες, Ιουδαϊσμός και Ισλάμ
Και όπως σας είπα, είναι, η επιγραφή αυτή βρίσκεται σε ένα μαυσολείο στο Εικόνιο. Περνάνε δηλαδή αυτή τη σκέψη ότι όποιος και αν είσαι, μπορείς να είσαι μαζί μας. Όχι, δεν μπορείς να είσαι μαζί μας. Υπάρχουν προϋποθέσεις κάποιοι για να είναι μαζί. Δεν μπορώ να κάνω παρέα με έναν άνθρωπο που έχει σπάσει χιλιάδες φορές τους όρκους του και τους καταπάτησε τους όρκους του. Μετάνοια θέλει ο χριστιανισμός. Ήρθε να αναμορφώσει τον κόσμο, όχι να τον αφήσει στα χάλια του. Πάμε, συνεχίζουμε. Ο Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ για 13 αιώνες μοιράζονται πολλά με τον χριστιανισμό. Τι μοιράζονται με τον χριστιανισμό ο Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ? Τι μοιράστηκαν με τον χριστιανισμό? Αυτό δεν το κατάλαβα εγώ. Τίποτα δεν μοιράστηκαν. Για 13 αιώνες, λέει, μοιράζονται πολλά με τον χριστιανισμό. Έχουν σημαντική παρουσία στην Ευρώπη, είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα της ιστορίας και του πολιτισμού της Ελλάδος. Το Ισλάμ. Στον πολιτισμό της Ελλάδος. Ρε παιδιά, θα μας πέσουν τα μαλλιά. Μην τρελαθούμε. Είδατε το Ισλάμ έτσι, όταν έφτασε κάτω στη Συρία και μπήκαν στα μουσεία, τα κατέστρεψαν, τα ισοπαίδωσαν με τις βαριοπούλες, έργα τέχνης, εκεί στην Παλμύρα. Τι κάνανε, καταστρέφανε. Αυτός είναι ο πολιτισμός τους. Αυτή είναι η θρησκεία τους. Για ποιο πολιτισμό μιλάει? Το ξαναδιαβάζω. Είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα της ιστορίας και του πολιτισμού της Ελλάδος. Ο Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ. Σήμερα, συνεχίζει το κείμενο, γινόμαστε μάρτυρες εκδηλώσεων βίας και σύγκρουσης μεταξύ τους. Προσέξτε. Γινόμαστε, λέει το κείμενο, μάρτυρες εκδηλώσεων βίας και σύγκρουσης μεταξύ τους. Δηλαδή, μεταξύ Ισλάμ και Χριστιανών. Εμείς κάνουμε τις διώξεις, παιδιά. Ίδιοι είμαστε. Τα εγκλήματα οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι τα κάνανε? Ή μόνιμα προκαλούν οι μουσουλμάνοι? Μόνιμα προκαλούν οι μουσουλμάνοι με οποιοδήποτε τρόπο. Γι' αυτό οφείλουμε προσοχή και σεβασμό. Να γυρίσετε και να τα πείτε σε αυτούς που δεν σέβονται τη χώρα που έρχονται. Σε αυτούς που προσβάλλουν τη χώρα που ήρθανε. Σε αυτούς που ήρθαν λαθρέοι και μπήκαν μέσα στις εκκλησίες και τις πασάλιψαν με απεριτώματα. Μην απευθύνεσαι στους χριστιανούς. Και αν ακόμα βρίσκονται ακόμα στην Ελλάδα, βρίσκονται γιατί υπάρχουν χριστιανοί εδώ πέρα. Γιατί αν ήταν κάποια άλλη θρησκεία ή ήταν κάποιοι άλλοι οποιοδήποτε, θα τους είχαν όλοι πετάξει όλους στη θάλασσα με αυτά που κάνανε. Και όλους εσάς που γράφετε αυτά τα πράγματα. Και πάμε σελίδα 119. Μιλάει για τον αντισημιτισμό. Για τον ανθεληνισμό θα μιλήσετε ποτέ? Ότι υπάρχει μόνιμος ανθεληνισμός σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του αυτού του πλανήτη? Ότι υπάρχει ανθεληνισμός? Να μιλήσουμε για τον αντισημιτισμό. Αλλά ίσα και όμοια θα τα βάλουμε. Θα μιλήσουμε και για τον ανθεληνισμό που υπάρχει. Για το μίσος εναντίον των Ελλήνων που διακατέχει όλους σχεδόν τους Ευρωπαίους και όλους τους Ασιάτες. Δεν ξέρω ούτε μία χώρα στην Ευρώπη που γύρω-γύρω της να περιβάλλεται από εχθρούς. Γύρω-γύρω να περιβάλλεται από εχθρούς. Μία χώρα δείξτε μου στην Ευρώπη που να έχει σε όλα τα σύνορά της εχθρούς. Μιλάει λοιπόν για τον αντισημιτισμό. Όρος αυτός άρχισε να χρησιμοποιείται, πρέπει να πάω πολύ γρήγορα, ακόμα δεν έχω τελειώσει την πρώτη γυμνασίου, θέλω να κάνω και τη δευτέρα γυμνασίου, βλέπω η ώρα έχει περάσει.
Όρος αυτός άρχισε να χρησιμοποιείται από τα τέλη του 10ου αιώνα. Διαβάζω από το βιβλίο «Δηλώνει τη διάκριση και την εχθρότητα έναντι των Ευρωπαίων διαχρονικά, αν και η ρίζα της λέξης παραπέμπει σε διάκριση έναντι των Σημιτικών λαών γενικά. Ως φαινόμενο βασίζεται σε αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους Εβραίους και θεωρείται μια μορφή ρατσισμού, καθώς εκδηλώθηκε διαχρονικά με διάφορους τρόπους, όπως άνετος ο τρόπο μεταχείρισης, συστηματική περιοθυροποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό. Να μιλήσουμε για τον αντισημιτισμό. Όπου υπάρχει και όποτε υπάρχει να τον καταδικάσουμε. Κύριοι, να σας θυμίσω ότι για τους Ιουδαίους, για τους Σημίτες, οι Έλληνες είναι γκογίμ. Να σας θυμίσω τι λέει, τι σημαίνει γκογίμ στα εβραϊκά. Υποδεέστερος λαός. Είμαστε υποδεέστερος λαός. Αν λοιπόν υπάρχει αντισημιτισμός, κάντε και μια μνήμα στα βιβλία σας ότι και οι Σημίτες, οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι, όπως θέλετε πείτε τους, μου είναι αδιάφορο, μας βλέπουν ως κατώτερους όλους εμάς. Και αυτοί ύστερα καταδίκασαν τις ιδέες του Χίτλερ περί αρίας φυλής. Αλλά στα κείμενά τους στο Ταλμούδ, χρόνια πριν από το Χίτλερ, αυτοί μας θεωρούν γκογίμ, κατώτερο λαό. Εσείς του τα διδάξατε του Χίτλερ, βρε. Εσείς, βρε, τους το μάθατε αυτά και αφού τα μάθατε, ύστερα είπα αρία φυλή. Να καθαρίσουμε η αρία φυλή τους βρωμιάριδες και τους λεχθρίτιδες. Και μαζί με εσάς πήρε και τους Έλληνες, πήρε και όλους τους λαούς. Και μας ξέκανε όλους ο Χίτλερ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από το Χίτλερ είχαμε και εμείς θύματα. Ο ελληνικός λαός. Εργασία τώρα. Εργασία σε παιδιά. Κάθε ομάδα λέει να διαλέξει μία από τις εβραϊκές γιορτές. Γιατί έχει μία παρουσία όλων των εβραϊκών γιορτών εκεί πέρα. Παρουσιάζονται με πολλή ανάλυση όλες οι εβραϊκές γιορτές. Και να παρουσιάσει την τάξη το ιστορικό με το κάθε γιορτή υπάρχει και γιατί γίνεται υπάρχει το ιστορικό των εορτών. Τον ιστορικό των εορτών των ελληνικών θα το κάνουμε ποτέ? Ή όταν το κάνουμε θα είμαστε ρατσιστές, φανατικοί, θα είμαστε πατριδοκάπηλοι, θα είμαστε χίλια δυο? Αλλά το να παρουσιάσω τις γιορτές των Ιουδαίων είναι καλό. Γιατί έχουν γιορτές. Έχουν και αυτοί οι θρησκευτικές γιορτές. Έχουν το δικαίωμα να έχουν. Εγώ όμως όταν έχω σαν χριστιανός, σήμερα η πολιτική εξουσία μας χαρακτηρίζει όταν διατηρούμε αυτές τις εορτές μας, όταν διατηρούμε αυτές τις εορτές μας, φανατικούς, οπισθοδρομικούς και ό,τι άλλο θέλετε ρατσισμούς. Και για όλο αυτό το πράγμα αφιερώνουν 15 σελίδες. Μετά πάει, αφού είπαμε, μιλάει για τον Ιουδαϊσμό, πάει για τους χαλίφιδες. Για το Ισλάμ και πώς χωρίζεται το Ισλάμ στο Σουνιτικό, στο Σιητικό. Πώς δημιουργήθηκε το Ισλάμ. Όταν όμως μιλάνε για τον Μωάμεθ, ότι έφυγε από τη Μέκα και πήγε στη Μεδίνα, και από τη Μεδίνα, αφού εκεί προσιλήτησε κόσμο, ξαναγύρισε στην πατρίδα του, τη Μέκα, δια της βίας και δια των όπλων επέβαλε τη θρησκεία του, δεν μιλούν ότι χρησιμοποίησε βία. Καθόλου. Δείτε πώς το διατυπώνουνε. Μετά το θάνατό του, του Μωάμεθ, οι διάδοχοι του, οι χαλίφιδες, δηλαδή η πολιτική και θρησκευτική αρχηγή της μουσουλμανικής κοινότητας, κατόρθωσαν με εκπληκτική ταχύτητα να βγουν εκτός των ορίων της Αραβικής Χερσονήσου, κηρύττοντας, παραπέμπει όπως κήρυξαν οι Απόστολοι, κηρύττοντας το Ισλάμ. Πότε κήρυξαν το Ισλάμ? Έτσι το θρησκευτικό κράτος που δημιούργησε ο Μωάμεθ εξαπλώθηκε σε μια τεράστια έκταση. Ακούσατε πουθενά δια της βίας? Ότι εξαπλώθηκε δια της βίας? Ξέρουμε τι έγινε στην Ελλάδα.
Η αλήθεια είναι ότι θα μιλήσουν κάποια στιγμή για τους νεομάρτυρες. Να μην τους το αδικήσω σε αυτό. Αλλά παντού, παντού εξαπλώθηκε το Ισλάμ δια της βίας. Επίσης, μιλάνε τώρα για τις γιορτές του Ισλάμ. Και αρχίζουν και παρουσιάζουν τη γενικότερη διδασκαλία. Ο Μωάμεθ λέει τώρα το κείμενο, θα σας διαβάσω λίγο ένα κομμάτι από το κείμενο. Σύμφωνα με την αραβική παράδοση, μια νύχτα του Ραμαντάν, ενώ ο Μωάμεθ βρισκόταν σε περιοσυλλογή στη σπηλιά Χίρα, κοντά στη Μέκα, παρουσιάστηκε μπροστά του ο άγγελος Γαβρίλ και τον διέταξε να παγγείλει ένα κομμάτι από το ουράνιο αρχέτυπο του Κορανίου. Λέγεται ότι κατά τη νύχτα αυτή κατέβηκε ολόκληρο το Κοράνιο ως τον χαμηλότερο ουρανό, αλλά αποκαλύφθηκε αργότερα στον προφήτη μέσω του αγγέλου Γαβρίλ, διαδοχικά και κατά μικρά τμήματα. Καταλάβατε, το Κοράνι το έδωσε ο αρχάγγελος Γαβρίλ στον Μωάμεθ. Είναι το ίδιο σαν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Πουθενά δεν αναφέρουν ότι αυτά είναι ψεύδι. Ότι όλα αυτά είναι ψεύδι. Και φυσικά παρουσιάζοντας το Ισλάμ δεν μιλούν για τζιχάτ. Παρακάτω έχουν και ένα απόσπασμα ενός γνωστού του Πάολο Κοέλιο μασόνου, ο αλχημιστής. Μιλούν επίσης για τη Σαρία και προσπαθούν τώρα να ευαισθητοποιήσουν και τον κόσμο υπέρ του Ισλάμ. Αλλά προσέξτε τώρα τι κάνουν εδώ πέρα. Παρουσιάζουν την ιστορία της Μαλάλα. Μπορεί κάποιοι να την ξέρετε την ιστορία της Μαλάλα, μπορεί κάποιοι να μην την ξέρετε την ιστορία της Μαλάλα. Ήταν ένα κοριτσάκι που ήθελε να το παντρέψουν δια της βίας. Βγήκε, μίλησε, εφθαρσώσε δημοσιογράφους, κάποιοι το πυροβόλησαν στο κεφάλι. Η Μαλάλα δεν πέθανε, επιβίωσε και τώρα προσπαθούν να πούνε ότι δεν πρέπει να είμαστε ρατσιστές. Παιδιά, ποιος πυροβόλησε τη Μαλάλα? Χριστιανοί, οι μουσουλμάνοι δικοί της συγγενείς την πυροβόλησαν. Γιατί αρνήθηκε να υποταχθεί στους δικούς τους νόμους. Επίσης, έχουν ένα απόσπασμα πάλι στην σελίδα 136. Στον πολιτισμό μας τα κορίτσια δεν αψηφούν τους άντρες οικογενείας. Και συνειδητοποίησα ότι οι πατεράδες, οι αδελφοί και οι θείοι που ανάγκαζαν τις φίλες μου να μένουν στο σπίτι το έκαναν επειδή ανησυχούσαν για την ασφάλειά τους. Το καταλάβατε το κείμενο? Ουσιαστικά ποιο είναι? Ο αποκλεισμός των γυναικών, ο αποκλεισμός των γυναικών που υπάρχει στο Κοράνι. Αυτή η καταπίεση των γυναικών να τις έχουν σαν σκλάβες, βάζουν μια μουσουλμάνα να μιλάει ότι το κάνουν όλο αυτό εδώ, φυσικά δεν το παρουσιάζουν έτσι, τις αναγκάζουν να μένουν στο σπίτι. Το έκαναν επειδή ανησυχούσαν για την ασφάλειά τους. Άρα λοιπόν, για την ασφάλειά τους, δηλαδή οι μουσουλμάνοι είναι καλοί που προσπαθούν να ασφαλίσουν τις γυναίκες τους, τις προστατεύουν τις γυναίκες τους, εμείς δεν είμαστε. Οι Ορθόδοξοι δεν είμαστε καλοί που δεν προστατεύουμε τις γυναίκες μας με αυτόν τον τρόπο και δεν τις κλειδώνουμε μέσα σπίτια. Πάμε προτάσεις για εργασία. Τώρα μετά φεύγουμε από τα κείμενα και μετά έχει και πάντα στο βιβλίο προτάσεις για εργασίες και δραστηριότητες στην τάξη. Συλλογικός ρόλος. Φανταστείτε ότι εκπροσωπείτε ως μουσουλμάνοι το δικαίωμά σας για ένα δικό σας χώρο προσευχής και απευθύνετε το αίτημά σας στο δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους της πόλης σας. Βλέπετε τι μαθαίνουν τους Ορθοδόξους? Να το παίξουν μουσουλμάνοι και να πάνε να διεκδικήσουν ένα δικαίωμα
στο δήμαρχο, έτσι, ή στους δημοτικούς συμβούλους το δικαίωμα να έχουν ναό. Οι χριστιανοί θα έχουμε ναό, λέω, Σαουδική Αραβία. Απογορεύεται. Γιατί δεν λένε το αντίθετο. Φανταστείτε ότι είστε χριστιανοί και προσπαθείτε να κάνετε ένα διάβημα στην κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας που δεν επιτρέπει ούτε ένα ορθόδοξο ναό μέσα εντός Σαουδικής Αραβίας, να τους πείσετε να επιτρέψουν ένα ναό. Αλλά βλέπετε, πρέπει να γίνουμε μουσουλμάνοι για να διεκδικήσουμε δικαιώματα για μουσουλμάνους. Πάει, άλλη εργασία. Διατρέχοντας όσο επεξεργαστήκατε για το Ισλάμ, εντοπίστε στοιχεία που αναδεικνύουν την ιερότητα του Κορανίου για τους μουσουλμάνους. Να εντοπίσουν τώρα τα παιδιά κείμενα που αναδεικνύουν το Κοράνι είναι Ισλάμ. Το Κοράνι είναι, συγγνώμη, ιερό. Τι βάζουν τους Ορθοδόξους να κάτσουν να κάνουν. Και να τώρα ερχόμαστε στα κείμενα του Αλβανίας Αναστασίου Γιαννουλάτου, του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου Γιαννουλάτου, της κρατούσης εκκλησίας, έτσι. Γιατί όταν τα βάζω εγώ με την κρατούσα εκκλησία, να γιατί τα βάζω. Κάποιοι με λένε φανατικό παλιωμερολογίτη, δεν έχει σημασία. Λέει ο Γιαννουλάτος τώρα σε κείμενό του. Έτσι. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Άγιο Λάδι της θρησκείας για την ενίσχυση της φωτιάς των ενόπλων συγκρούσεων. Ποιο είναι το Άγιο Λάδι της θρησκείας? Κύριε Γιαννουλάτε, θα μας εξηγήσετε? Και συνεχίζει. Η θρησκεία είναι θείο δώρο για να μαλακώνει τις καρδιές. Όπα, 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 τι λες? Τι λες? Και είσαι και αρχιεπίσκοπος Αλβανίας? Η θρησκεία είναι θείο δώρο? Ποια θρησκεία είναι θείο δώρο? Μία θρησκεία έδωσε ο Τριαδικός Θεός, την Ορθόδοξη, εξ Αποκαλύψεως. Οι άλλες, τι τις θεωρούν μόνιμα οι χριστιανοί? Ότι οι άνθρωποι ξέφυγαν, ασπάζονται τα είδωλα. Ναι, γιατί δεν ήταν Θεός ο... Δεν υπάρχει Θεός Αλλάχ, δεν υπάρχει Κομφούκιος Θεός, δεν υπάρχει Βούδας Θεός, δεν υπάρχει τίποτα από όλους αυτούς. Έτσι. Ή ιδωλάτρες θεωρούμε, ή δαιμονόπληκτους. Η θρησκεία είναι θείο δώρο για να μαλακώνει τις καρδιές? Και είναι και αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ορθόδοξος υποτίθεται. Να γιατί σας είπα, ποιον βάζουν να γράφει μέσα σε αυτά τα κείμενα? Και συνεχίζει λοιπόν, μαλακώνει τις καρδιές και πουλώνει τις πληγές για να φέρει ειρηνικά τους ανθρώπους πλησιέστερα. Όλες οι θρησκείες είναι θείο δώρο. Όλες οι θρησκείες είναι θείο δώρο. Κύριε Αναστάση, εμπερδεύτηκες. Δεν είσαι αρχιεπίσκοπος όλων των θρησκειών. Είσαι αρχιεπίσκοπος των χριστιανών. Παρετήσου. Άρα αυτός τι μήνυμα θα δώσει προς τα έξω? Πώς θα πει τον Ισλάμ, έλα και γίνε χριστιανός? Πώς θα πει τον Βουδιστή, έλα και γίνε χριστιανός? Πώς θα πει τον ιδωλολάτρη, έλα και γίνε χριστιανός? Αφού λέει όλα είναι θείο δώρο. Πάμε, θεματική ενότητα έκτη. Να προλάβουμε να πούμε 5 πράγματα. Θρησκευτικές αναζητήσεις και εμπειρίες της Μακρινής Ανατολής. Έχουνε άλλες από την 138 στην 152 σελίδα, περίπου δηλαδή 14 σελίδες αφιερωμένες στο βουδισμό, στις άλλες θρησκείες της Κίνας, στο Λάο Τσέ, πάει και μέχρι τη σελίδα 168, δηλαδή 30 σελίδες αφιερωμένες σε όλους αυτούς, σε όλες αυτές τις θρησκείες που κρατάνε υποανάπτυκτους τους λαούς, κρατούν υποανάπτυκτους τους λαούς, ούτε πολιτισμό δεν έχουνε. Και μην μου πείτε ότι έχουν κάνει μιναρέδες στην τζαμιά. Οι μουσουλμάνοι έχουν τις γυναίκες κλειδωμένες μέσα και μπορούν να τις σκοτώνουν και να τις βασανίζουν. Οι Ινδουιστές χωρίζουν το λαό σε κάστες και έχουν κάστα τους ανέγκυχτους, όπου δεν πρέπει να τους αγγίξει κανείς, και κάθε μέρα, προσέξτε, κάθε μέρα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από αυτούς ανέγκυχτους που είναι
η χειρότερη κάστα που τους θεωρούν αυτοί ότι είναι έτσι η ζωή τους. Καταστραμμένοι οι Ινδουιστές. Είναι 13 με 15 εκατομμύρια λαός υπολογίζεται στην Κίνα λοιπόν, όπου δεν έχουν κανένα μα κανένα δικαίωμα. Κανένα μα κανένα δικαίωμα. Μάλιστα δεν επιτρέπεται ούτε να τους ακουμπήσει Ινδός από ανώτερη κάστα. Αυτά για τις θρησκείες τους που είναι θείο δώρο, κύριε Γιαννουλάτε. Αυτά για τις θρησκείες που είναι θείο δώρο. Δηλαδή, ένας φυσιολογικός άνθρωπος και μη θρησκευόμενος, δημοκράτης όμως, θα βγει από τα ρούχα του με αυτές τις ιδέες όλων αυτών των θρησκειών, των δαιμονικών θρησκειών. Ναι, σήμερα, στο 2018, δεν μπορείς να λες ότι υπάρχουν άνθρωποι ανώτερου Θεού και κατώτερου Θεού. Και αυτό είναι θείο δώρο. Θείο δώρο είναι λοιπόν να καταπιέζονται τα κορίτσια και να τα παντρεύουν στο Ισλάμ από τα 6, 7, 8, 9 χρονών. Πάμε. Θέλω να προλάβω να σας περάσω και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω τι μπορώ να σας πω. Πάμε θρησκευτικά Δευτέρας Γυμνασίου. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να το πούμε. Ό,τι μπορώ θα σας μεταφέρω. Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό. Έχουν ένα απόσπασμα παίρνω από τα θρησκευτικά της Δευτέρας Γυμνασίου που μιλάνε για την περίοδο της οικονομαχίας και αν έχουν οι άνθρωποι το δικαίωμα να εικονίζουν το Θεό. Οι αχυροποίητες εικόνες, λέει, ξέρετε ότι υπάρχουν στην Ορθοδοξία αχυροποίητες εικόνες. Είναι όπως το Άγιο Μανδύλιο που έστειλε ο Χριστός στον Αύγαρο ή το Άγιο Μανδύλιο που αποτυπώθηκε στα χέρια της Αγίας Βερονίκης όταν πήγαινε στον Γολγοθά. Οι αχυροποίητες εικόνες, οι ιστορίες που τους συνοδεύουν, αυτό είναι ιστορία, έτσι, καταγεγραμμένο με μαρτυρίες, καταγράφεται στο Ευαγγέλιο και ξέρουμε μάλιστα, έχει μετά, αν θα διαβάσει τα βιβλία, το Άγιο Μανδύλιο που πήγε στον Αύγαρο, έχει ολόκληρη ιστορία. Ανεξάρτητα από την ιστορική τους αξιοπιστία. Δείτε πώς δολίως, πονηρά και συκοφαντικά μιλάει για τις αχυροποίητες εικόνες. Το αφήνουν έτσι στον αέρα. Οι ιστορίες που τις συνοδεύουν, ξαναδιαβάζω, είναι κείμενο του βιβλίου, ανεξάρτητα από την ιστορική τους αξιοπιστία. Γιατί, παιδιά, ανεξάρτητα από την ιστορική τους αξιοπιστία, γιατί το αφήνετε στο περιθώριο και βάζετε αυτή την αιχμή στα παιδιά ότι μπορεί να έχουν ιστορική αξιοπιστία αλλά μπορεί και να μην έχουν. Εδώ έχουμε μαρτυρίες καταγεγραμμένες και μάλιστα πολλά χρόνια αργότερα βρέθηκε μετά το μανδύλι, το Άγιο Μανδύλιο που πήγε στον Αύγαρο και λοιπά και λοιπά. Αυτά είναι καταγεγραμμένες ιστορικά γεγονότα. Δεν είναι αναξιόπιστα γεγονότα. Και επίσης παρουσιάζουν, έχουν μια απεικόνηση ως αγιογράφο τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Μπορεί κάποιοι να το θεωρούν μεγάλο καλλιτέχνη τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, αλλά ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος δεν είναι αγιογράφος. Ζωγράφος μπορεί, αγιογράφος με καμία περίπτωση. Είναι της αναγέννησης, είναι της δύσης, είναι η τεχνοτροπία εκείνη, δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τον ορθόδοξο τρόπο απεικόνησης των Αγίων εικόνων. Σε αυτό οι άνθρωποι μπορούν να εικονίζουν το Θεό. Εργασία, τους βάζουν εργασία. Μαύρος, κίτρινος και κόκκινος Χριστός. Εικόνες από όλα τα μέρη του κόσμου. Θυμηθείτε στα προηγούμενα στο Δημοτικό που παρουσίαζαν ως Ινδιάνο τον Χριστό και την Παναγία Ινδιάνα με φτερά στο κεφάλι και είχε και ένα τραγουδάκι, όλοι σε κάνανε ό,τι πως σε θέλανε, εμείς οι μαύροι θα σε κάνουμε μαύρο Χριστό. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει το Χριστό. Εάν υπάρχει μια δημοκρατική σκέψη, με αγαπάς να με αποδεχτείς όπως είμαι. Εμείς αγαπάμε τον Χριστό, να τον αποδεχθούμε όπως είναι.
ούτε ο κίτρινος να θελήσει να τον κάνει κίτρινο, ούτε ο πράσινος να τον κάνει πράσινο, ούτε ο μαύρος να τον κάνει μαύρο. Εμείς δεν το θέλουμε όπως είναι. Εμείς θέλουμε να τον κάνουμε όπως είμαστε εμείς, σαν τα μούτρα μας. Δεν έχει σημασία το χρώμα, σαν τα μούτρα μας. Έτσι θέλουμε να τον κάνουμε. Λοιπόν, διαβάζω πάλι ένα κείμενο και στα σκεφτικά της Δευτέρας Γυμνασίου. Έχει την τιμή του ο Αλβανίας Αναστάσιος Γιαννουλάτος. Έχει γράψει ένα βιβλίο «Ίχνη από την αναζήτηση του υπερβατικού». Λοιπόν, εδώ τώρα μιλάει πάλι για τη θρησκεία. Η θρησκεία μετάγγισε στην τέχνη τη λαχτάρα για βαθύτερη κατανόηση της ζωής και με τη φορά της προς στο επέκεινα, προς τη συνεχή αυθυπέρβαση του ανθρώπου, ανοίγει αδιάκοπα νέους ορίζοντες και προπτικές. Αν καταλάβετε το κείμενο, τρυπήστε με τη μύτη, θα σας το ξαναδιαβάσω. Είναι κείμενό του, τα οποία απευθύνεται σε παιδιά της Δευτέρας Γυμνασίου. Ως διάσταση βάθους, το ξαναδιαβάζω, της ανθρώπινης εμπειρίας, η θρησκεία μετάγγισε στην τέχνη τη λαχτάρα για βαθύτερη κατανόηση της ζωής. Η θρησκεία. Ποια θρησκεία, κύριε Γιαννουλάτε? Ποια θρησκεία ή οποιαδήποτε θρησκεία? Πάλι το ίδιο. Βλέπετε τι κάνουν. Όλες οι θρησκείες είναι καλές. Όλες οι θρησκείες είναι καλές. Γιατί τότε ο Χριστός ήρθε μάταια και σταυρώθηκε? Και γιατί είπε τους μαθητές, πάτε να κηρύξετε σε όλο τον κόσμο αυτά που κάνουν, ότι είναι λάθος να σπαστούν τον χριστιανισμό? Μετά περιγράφουν τον Ιουδαϊσμό, Ισλάμ, Ιδουισμό και προχωρούν επώνυμοι και ανώνυμοι καλλιτέχνες, προσέφεραν το ταλέντο τους για να υπηρετήσουν την απόλυτη αιρεότητα και να εκφράσουν την προσήλωσή τους στο θέλημα του Αλλάχ. Κείμενο του, συνεχίζω το κείμενο του Γιαννουλάτου. Στο θέλημα του Αλλάχ, να διευκολύνουν την ανάταση των πιστών προς το Θεό. Δηλαδή ο Αλλάχ βοηθάει στην ανάταση των πιστών προς το Θεό. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, είπαμε, από το βιβλίο του «Ίχνη από την αναζήτηση του υπερβατικού». Σας μοιάζει για Ορθόδοξος Ιεράρχης αυτός ότι γράφει αυτά τα κείμενα? Σας μοιάζει για Ορθόδοξος Ιεράρχης? Εμένα μόνο Ορθόδοξο Ιεράρχη δεν μου κάνει αυτό. Πάμε στην επόμενη θεματική ενότητα, στη δεύτερη. Δεν θα προλάβω, παιδιά, δυστυχώς, να εξαντλήσω τα θρησκευτικά της Δευτέρας Γυμνασίου. Ήθελα να τα κάνω, αλλά δυστυχώς ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, δεν μας παίρνει. Σελίδα 35, λοιπόν, παρουσιάζουν ποιος είναι ο Θεός των χριστιανών. Και έχουν του Κέλσου, ένα κείμενο του Κέλσου. Αν ήταν Θεός, τι λέει τώρα ο Κέλσος? Αυτός ο Κέλσος ήταν ένας από τους πρώτους που πολέμησαν τον χριστιανισμό. Σε αυτόν τον Κέλσο απάντησε ο Οριγένης. Και παρουσιάζουν ένα επιχείρημα του Κέλσου. Αν ήταν Θεός, δεν θα ήταν δυνατόν ούτε να σερθεί δεμένος, ούτε περισσότερο αυτός που θεωρείται σωτήρας και Υιός και Αγιοφόρος του Υψίστου, να εγκαταληφθεί και να παραδοθεί από τους συντρόφους του και αυτούς που τον συναναστρέφονταν να τον είχαν δάσκαλό τους μακριά από όλους. Δηλαδή ουσιαστικά τι λέει ο Κέλσος, τον οποίο είπαμε τον αντιμετώπισε ο Οριγένης, ότι δεν ήταν σωτήρας, αυτός δεν μπόρεσε να σώσει τον εαυτό του και άφησε να σταυρωθεί. Άρα τι σωτήρας ήτανε? Ένας ανίκανος άνθρωπος, ένας αβοήθητος άνθρωπος, ένας ανίσχυρος άνθρωπος που το σύραν οι άνθρωποι και τον κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, εδώ θα μείνω στα επιχειρήματα του Κέλσου. Θα το συνεχίσουμε υποχρεωτικά την άλλη εκπομπή. Μάλλον την επόμενη Πέμπτη θα μιλήσουμε για τη Σταύρωση του Χριστού και θα αφήσουμε τα θέματα των θρησκευτικών των σχολείων για τις μεθεπόμενες Πέμπτες. Να έχετε μια ησυχή βραδιά, ο Θεός βοήθειά μας και η Παναγία να σκεπάζει το έθνος μας και την πατρίδα μας. Καλό σας βράδυ από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο.